Συναδέλφισες, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, εδώ και δύο μέρες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είμαστε στους δρόμους μετατρέποντας τη θλίψη, τη λύπη για το χαμό του συναδέλφου σε οργή και αγώνα, τιμώντας αυτή τη θυσία, την άδικη, τον άδικο χαμό του, όπως εμείς ξέρουμε, παλεύοντας για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, παλεύοντας για μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Από την αρχή του χρόνου, μόνο φέτος δηλαδή, για να μην πιάσουμε και τα προηγούμενα χρόνια, πριν το τραγικό συμβάν, το προχθεσινό, το συνδικάτο μας μαζί με το Σωματείο των Ναυπηγοξυλουργών είχαμε πραγματοποιήσει 4-24 ώρες απεργίες, αρκετές στάσεις, συγκεντρώσεις, γενικές συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς για μια σειρά ζητήματα, με πρώτο όμως πάντα το ζήτημα της κατάστασης στους χώρους δουλειάς όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Λέγαμε τότε, όχι στον αέρα, αλλά μέσα από την πείρα μας και με αυτά που βλέπαμε όλοι μας στους χώρους δουλειάς, από τα μικρά και μεγαλύτερα μικρά ατυχήματα τα οποία πλήθαιναν, από την κατάσταση που βλέπαμε από μια σειρά ζητήματα που δεν μέτρα που δεν εφαρμόζονταν, ότι προτιμούμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε μια 24ωρη απεργία. Να χάσουμε ένα μεροκάματο. Πριν συμβεί κάτι, παρά να αναγκαστούμε να κάνουμε απεργίες μετά. Και αυτό κάναμε. Αλλά βλέπετε η ζωή, και όταν έχεις απέναντι την κυβέρνηση και όλους τους μηχανισμούς του κράτους σε πλήρη αναλγησία και ταγμένους στο πλευρό των εργοδοτών και των εφοπλιστών, έρχεται η ώρα που πρέπει να κάνεις απεργία και κινητοποιήσεις και μετά από ένα τέτοιο εργοδοτικό έγκλημα, για να μην το αφήσεις να ξεχαστεί, για να παλέψεις για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και βεβαίως για να βροντοφωνάξεις τις αιτίες για να μην συγκαλυφθούν και βεβαίως για να απαιτήσεις μέτρα. Έχεις απέναντί σου λοιπόν, και είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ένα κράτος το οποίο, όταν μιλάγαμε για μέτρα ασφάλειας, τα έβαζε κάτω και τα κοστολογούσε, τα μέτραγε, το αν είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζονται ή όχι, μέχρι και το ότι αυξάνεται η γραφειοκρατία, μας λέγανε, και αυτό είναι ενάντια στο να έρθουν περισσότερες δουλειές και καράβια εδώ, ότι κάντε υπομονή και θα φτιάξουν στο μέλλον να έχουμε ανάπτυξη τώρα, και μια σειρά άλλα τέτοια που συνέκλυναν σε τι, σε αυτό που όλη η Ελλάδα κατάλαβε και με το έγκλημα στα Τέμπη και αναδείχθηκε από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις μας, ότι όλοι ζούμε και εργαζόμαστε τελικά σε μια τεράστια κοιλάδα των τεμπών, όπου υπάρχει μια τεράστια ζυγαριά και από τη μία είναι τα σακούλια με τα ευρώ των αφεντικών και από την άλλη είμαστε εμείς. Και μετριόμαστε συνέχεια και τι βλέπουμε, ότι τα σακούλια φουσκώνουν και εμείς είμαστε λιγότεροι σε κάθε μέτρηση από την άλλη. Γιατί αυτό και δύο μέρες φωνάζουμε και αποδεικνύεται στην πράξη, αυτό που είδαμε και όχι μία και δύο φορές, γιατί εντάξει ήταν αυτό το τόσο μεγάλο στο έγκλημα στα Τέμπη, αλλά να θυμίσουμε ότι κάθε χώρος έχει τα δικά του Τέμπη,
αλλά για μια ακόμη φορά αυτό αποδεικνύεται ότι είναι ή τα κέρδη ή οι ζωές μας και η ασφάλειά μας. Και αυτό το τέρας έχουμε μπροστά μας και αυτό πρέπει να αντιπαλεύουμε καθημερινά σε κάθε μας παρέμβαση και οργάνωση πάλης. Να το έχουμε ξεκάθαρο δηλαδή. Ποια ήτανε, υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα και μάλιστα υπάρχει μια προσπάθεια να κατευθυνθεί και εκεί η συζήτηση τι έφταιξε σε αυτό το συμβάν προχτές. Ο Κρίκος, αν ήταν τα 100 ευρώ που κόστιζε η ασφάλεια στο Γάτσο, το ένα το άλλο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, δεν είναι αυτή η κουβέντα, δεν είναι τόσο αθώα και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό με τα πραγματικά αντανακλαστικά της η κυβέρνηση και στα Τέμπη με την παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού που έβγαλε το πόρισμα ότι είναι ανθρώπινο λάθος, δεν είναι διαφορετικό, εκεί πάει να καταλήξει. Όμως εδώ έχουμε τις δεκάδες ανακοινώσεις των συνδικάτων και εδώ, πολύ πριν, με τελευταία 10 μέρες πριν, γιατί να θυμίσω ότι η τελευταία μας απεργία με πρώτο αίτημα αύξηση των ελέγχων για τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς ήταν στις 17 Μάη η τελευταία 24-ωρη απεργία. Και από τις 10-12 του Μάη διακινούσαμε ανακοίνωση που λέγαμε ότι έρχεται. Ξέραμε για τον Κρίκο και για την ασφάλεια? Όχι. Τι βλέπαμε? Τον μπάχαλο, την εντατικοποίηση, τις περικοπές για να πέσει το κόστος, για να βγει γρήγορα η δουλειά, με μεγαλύτερο κέρδος, τη στιγμή μάλιστα που τα ναύλα είναι στο Θεό και οι εφοπλιστές πιέζουν έστω και για μία μέρα νωρίτερα να πάρουν το καράβι και όλα αυτά. Αυτό βλέπαμε. Δεν ξέραμε για κανένα Κρίκο και δεν είναι ο Κρίκος. Γιατί κάποια στιγμή, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, ένα λάθος από την κούραση και όταν δουλεύουν 10 και 12 οι εργαζόμενοι, ένα από την κούραση, από μια αμέλεια, από ένα λάθος θα γίνει. Αλλά δεν είναι αυτό. Και δεν μπορούν να κρυφτούν, είναι γυμνοί. Φωνάζαμε, είναι από το 88-89 περίπου, είναι μια μεγάλη κατάκτηση με πολύ μεγάλους αγώνες στο χώρο μας να υπάρχουν, είχαν φτιαχτεί τότε με αγώνες των σωματείων οι λεγόμενες πενταμελείς επιτροπές ελέγχου υγιεινής και ασφάλειας. Δεν υπάρχουν κάπου αλλού, μόνο στη ζώνη. Θα έπρεπε να υπάρχουν και σε άλλους εργασιακούς χώρους, γιατί βοηθάνε, έχει αποδειχθεί αυτό, με συμμετοχή και εκπροσώπων των σωματείων για να ασκείται πίεση, για να γίνονται έλεγχοι. Τα τελευταία 10, 12, 15 χρόνια από την αρχή της κρίσης, στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, παραμύθι, γιατί το αίτημα των εφοπλιστών και των εργοδοτών και των εργολάβων να καταργηθούνε, γιατί τους έβαζαν εμπόδια και τους είχαν μέσα στα πόδια τους συνέχεια, με πρόστιμα, με μηνύσεις, με διακοπή εργασιών και καθυστερήσεις στις δουλειές όπως έλεγαν. Ήταν έτοιμα τους από πριν από την κρίση του 10 να καταργηθούνε. Βρήκανε λοιπόν λόγω της κρίσης και στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας ευκαιρία το 12 να τις πετσοκόψουνε. Βάλανε πλαφόν για 5 ελέγχους το μήνα. Μόνο ωράριο δημοσίων υπαλλήλων σε ένα χώρο εργασίας που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Και για όσους δεν ξέρουν, απλά να πω μια εικόνα, ότι όταν μπαίνει ένα καράβι και έχει ένα μήνα δουλειά, η ένταση της παραγωγικότητας είναι τέτοια που στον ένα μήνα βγαίνει δουλειά που σε ένα εργοστάσιο χρειάζεται ένα χρόνο. Συμπυκνώνεται και πιέζεται η παραγωγή τόσο πολύ που πρέπει όλες οι δουλειές να γίνουν σε ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη συνεχών ελέγχων. Ανεβαίνεις στο καράβι, το βλέπεις,
ανεβαίνεις μετά από 3 ώρες και είναι άλλο καράβι. Έχει αλλάξει ο χώρος. Βρήκανε λοιπόν ευκαιρία, πετσοκόψανε. Κόψανε χρηματοδοτήσεις. Μειώσανε λεφτά. Ούτε βενζίνες στους επιθεωρητές για τα αυτοκίνητα. Μετά δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα πρέπει να βάλουν τα δικά τους. Διαρκές έτοιμα από το 12, η πλήρη σε 24ωρο βάσος και Σαββατοκύριακο λειτουργία των επιτροπών. Πρώτη κινητοποίηση το 15, Μάρτιο του 15, λίγους μήνες αφότου είχε αλλάξει, είχε έρθει νέα κυβέρνηση που προεκλογικά έταζε του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έταζε ότι θα διορθώσει αυτά, παραμύθια, μπαρμπούτσαλα. Αντί αυτού μάλιστα έγινε, να το πούμε αυτό, για πρώτη φορά επί ΣΥΡΙΖΑ το τέλος 18, αρχές 19, έλεγχος Σαββάτο πρωί. Αλλά γιατί, συνάδελφοι? Γιατί η πενταμελής την προηγούμενη μέρα είχε διατάξει παύση εργασιών σε πλοίο, γιατί βρέθηκε αμύαντος να αποψηλώνεται φουλ καρκινογόνο υλικό χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, και διέταξε τότε η κυβέρνηση να γίνει Σαββάτο πρωί επανέλεγχος με εντολή του εφοπλιστή για επαναλειτουργία του πλοίου. Συνεχίστηκαν οι κοινοποίησεις μέχρι και το 23. Και αυτό που 10-11 χρόνια δεν είχε γίνει, μέσα από την καταγραφή τον αγώνα μας αυτές τις 2 μέρες, έγινε σήμερα με κοινή υπουργική απόφαση και σε εισαγωγικά με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δηλαδή να βγαίνουν, τι τρομερό πράγμα, να βγαίνουν οι πενταμελείς επιτροπές όλο το μήνα και σε πρωινή και σε απογευματινή βάρδια. Είναι σημαντική κατάκτηση. Δεν θα ήταν εάν δεν υπήρχε η χτεσινή και σημερινή απεργία και η απειλή κλιμάκωσης. Δεν θα είχε γίνει, και είναι και πρέπει να το πούμε, γιατί και η σημερινή κινητοποίηση τώρα εδώ μια τέτοια είναι, αν δεν είχε εκφραστεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από σωματεία, συλλογικότητες, φορείς στον αγώνα μας. Και βέβαια, όπως και η αλληλεγγύη και ο αγώνας που εκφράστηκε με το έγκλημα στα Τέμπη, μεγαλύτερη αλληλεγγύη και στήριξη στον αγώνα μας από το να παλεύει κάθε συνδικάτο συλλογικά οργανωμένα στο χώρο του για να εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας, για να αυξάνονται οι έλεγχοι, για να μην γίνεται η ζωή μας και η ασφάλειά μας βορρά στις ορέξεις των εργοδοτών για τα κέρδη τους, είναι το α και το ω. Αυτή είναι η πραγματική αλληλεγγύη, και εκεί πρέπει το επόμενο διάστημα να αυξήσουμε όλοι, ο καθένας στο χώρο του και όλοι μαζί, και να δούμε και πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα για κοινό αγώνα και δράση, για να χτυπήσουμε εκεί που πονάνε και το κράτος και τα αφεντικά, στο να βάζεις εμπόδια προς όφελος της ζωής σου και των αναγκών σου στην αύξηση, στην κερδοφορία τους, στη τσέπη τους. Γιατί εκεί πονάνε, πουθενά άλλου δεν πονάνε. Και ας γκρινιάζουν ότι στεναχωριούνται γιατί τους λέμε δολοφόνους. Όσο κονομάνε και δολοφόνους να τους λέμε, δεν τους πειράζει καθόλου. Δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό. Το πρόβλημά τους είναι όταν βάζεις εμπόδιο στο ιερό τους δισκοπότηρο που είναι η κερδοφορία τους. Απόδειξη του συνθήματος, 2 μέρες τώρα με την απεργία μας, έχουν νεκρώσει τα πάντα, δεν κινείται τίποτα. Και οι κυφήνες αυτοί, τα πράσιτα, οι εργοδότες, γυροχώνουν και κάνουν συσκέψεις, αλλά δεν μπορούν να κινήσουν ούτε βίδα. Ούτε βίδα.
μεγαλύτερη απόδειξη για το περιεχόμενο του συνθήματός μας, νομίζω, δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να πούμε μια κουβέντα, γιατί ακούσαμε διάφορα. Τώρα συγκυρία, σύμπτωση, επειδή είναι και εκλογές, ξαφνικά είδαμε και από την κυβέρνηση να εμφανίζονται και μάλιστα να ακούμε και δηλώσεις για χαμογελαστούς εργάτες, για ότι αυτοί κανονίσανε να έχουμε ψηλά μεροκάματα. Αυτοί που μας λέγανε ότι με τα υψηλά μεροκάματα διώχνουμε τις δουλειές και κλείνουμε τα ναυπηγεία, ξαφνικά ήρθαν να μας πούνε 10 μέρες πριν τις εκλογές ότι φρόντισαν για να έχουμε και ψηλά μεροκάματα. Να θυμίσουμε λοιπόν για τη σύμβασή μας, την οποία υπογράψαμε για πρώτη φορά μετά τα μνημόνια, μετά από 9 μήνες αγώνα το 17, το Νοέμβριο του 17, που πραγματικά είναι μια καλή σύμβαση, με καλά μεροκάματα και 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, με πάρα πολλά θετικά για τους εργαζόμενους, με 5-6 σελίδες μέσα που αφορούν τα μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Και βέβαια, για παρένθεση, αυτό δεν σημαίνει ότι καλύπτονται οι ανάγκες μας και ούτε επειδή έχουμε ένα λίγο καλύτερο ή αρκετά καλύτερο μεροκάμα το καταφέρει σε σχέση με το μέσο όρο εκτός ναυπηγοεπισκευής ότι είμαστε και πετάμε στα σύννεφα. Κάπως καλύτερα βουλώνουμε καμιά τρύπα. Όμως και για τη δουλειά που κάνουμε, που αποδεικνύεται και από το πρόσφατο τραγικό, από το έγκλημα που ζήσαμε προχθές, παραμένουμε στην ουσία, η δουλειά μας μένει απλήρωτη. Δεν μπορεί να κοστολογηθεί. Πάμε παρακάτω. Καταφέραμε λοιπόν αυτή τη σύμβαση, το 17. Για 2 χρόνια παλεύαμε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την πρώτη φορά αριστερά, να την υπογράψουν, να την κάνουν υποχρεωτική. Δεν έγινε ποτέ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 19 το καλοκαίρι τα μεροκάματα τα βρήκε. Τα βρήκε. Και να αφήσουν τα παραμύθια ότι είναι αποτέλεσμα δικιάς τους παρέμβασης. Τα βρήκε. Και μετά εμείς με τον αγώνα μας τα αυξήσαμε κιόλας με νέες συμβάσεις που υπογράψαμε. Παρόλα αυτά από το 19 μέχρι σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός που θέλει καλύτερες αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, αυτές που είναι κάπως καλύτερες αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, ποτέ δεν υπέγραψε την υποχρεωτικότητα της σύμβασης. Με τον αγώνα μας λοιπόν, και δεν μας τη χάρισε κανένας και τα δικαιώματά μας, καταφέραμε τη σύμβαση. Και με τον αγώνα μας αυτές τις 2 μέρες αναγκάσαμε την κυβέρνηση εχθές να δεσμευτεί ότι την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει για να την κάνει υποχρεωτική. Με τον αγώνα μας. Και τα χαμογελαστά, τα μόνα χαμογελαστά πρόσωπα εργαζομένων που υπάρχουν δεν είναι όταν φωτογραφίζονται με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μηταράκη. Εμείς, όπως και το μεσημέρι που με την παρέμβασή μας αναγκάσαμε την εργοδοσία να υπογράψει και αυτή το αίτημα για υποχρεωτικότητα, ναι, όταν κατεβήκαμε κάτω και ήταν συγκεντρωμένοι οι συνάδελφοι, εννοείται ότι αγκαλιαζόμασταν και ήμασταν χαμογελαστοί. Χαμογελαστοί γιατί ο ένας ήξερε κοιτώντας τα μάτια των άλλων ότι είναι δικιά μας κατάκτηση αυτό και βεβαίως έχουμε κάθε δικαίωμα να το πανηγυρίζουμε όταν βεβαίως έρθει η ώρα να γίνει και πραγματικότητα, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ένα ημίχρονο. Έτσι. Συνάδελφες και συνάδελφοι, για να μην κουράσω άλλο. Δώσαμε και αυτό το διήμερο πολύ σημαντική μάχη. Και εννοείται, το λέμε και εμείς οι ίδιοι, ότι αν όλοι εσείς δεν ήσασταν στο πλευρό μας, δεν ξέρω με τέτοια ένταση και τόσο πολύ αν θα τα είχαμε καταφέρει. Είναι σημαντική η συμβολή όλων των σωματείων και των φορέων σε αυτή την προσπάθεια, αναμφίβολα.
καταφέραμε πράγματα που για 10 χρόνια και παραπάνω δεν είχαμε καταφέρει. Δεν τελειώνουμε εδώ και δεν είμαστε ικανοποιημένοι ότι αύριο όλα είναι μέλι γάλα. Συνεχίζουμε, θα συνεχίσουμε, θα πάρουμε και πρωτοβουλίες για κοινή δράση και με άλλα σωματεία και στα πλαίσια του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για συντονισμό. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα, είμαστε με το όπλο παραπόδα απέναντι στο Υπουργείο για την κήρυξη της υποχρεωτικότητας της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Καθημερινά συνεχίζουμε για την πίεση για περισσότερους και πιο συγκεκριμένους ελέγχους στα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Συνεχίζουμε με την αποκάλυψη όπου υπάρχουν ζητήματα σε κάθε χώρο. Συνεχίζουμε την Τετάρτη. Έχουμε ένα δικαστήριο από προηγούμενο έγκλημα του 19 που δεν είναι ακόμα πρωτοείσακτη υπόθεση. Η οικογένεια τραβάει το δικό της Γολγοθά και θα είμαστε στο πλευρό της την Τετάρτη εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά για να δικαιωθεί επιτέλους και αυτή η οικογένεια. Ο αγώνας είναι μπροστά, ούτε στιγμή επανάπαυσης και χαλαρότητας δεν μας παίρνει. Και βέβαια αύριο, σε λίγο θα ενημερωθούμε και για την ώρα της κηδείας, θα παρευρεθούμε και θα είμαστε δίπλα στην οικογένεια, όπως θα είμαστε και το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε ενημερωθεί και έχουμε συζητήσει με τη γυναίκα του συναδέλφου. Όπου χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί, όσος καιρός και να περάσει, εκεί θα είμαστε στο πλευρό το δικό της και των παιδιών της. Γιατί έτσι πρέπει. Γιατί η αλληλεγγύη δεν πάβει να είναι το πιο ισχυρό όπλο μας. Με αυτά, συνάδελφοι, συγγνώμη, σας κούρασα λίγο. Ήθελα να δώσουμε μια συνολική εικόνα όλου του διαστήματος. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ξανά σας ευχαριστούμε για την στήριξη. Συνεχίζουμε δυνατά.